πάμε να γνωρίσουμε από τον κόσμο της μοτοσικλέτας έναν οδηγό και βελτιωτή που πραγματικά εντυπωσιάζει. Engine Power, Πανσοτάκης Racing Garage και μεταφερόμαστε στον κόσμο της μοτοσικλέτας. Stranger, I saw you staring like I was the moon. You should know my heart's been beaten and his cage locks loose. Γιώργο, τι κάνεις? Καλά είμαι, φίλε. Δόξα τω Θεώ, καλά, τρέχουμε πανικόβλητα και από ό,τι βλέπω και πανικόβλητο δεν σε βλέπω. Έλα, πανικόβλητος έπρεπε να έχουν πάρει φωτιά η πατούσα σου. Εντάξει, ακόμα δεν έχουν πάρει, είμαστε εντάξει. Σε λίγο. Πάντως και εσένα βλέπω το ίδιο. Για πες μου λίγο. Όχι, εγώ τρώω ακόμα. Για πες μου λίγο. Τόσα χρόνια που ασχολείσαι με τον χώρο της μοτοσυκλέτας. Θέλω να μου πεις. Σαν ελεύθερος επαγγελματίας, ασχολούμαι 6 χρόνια με τον χώρο της μοτοσυκλέτας. Μπράβο, αυτό ήθελα να ακούσω. Και πριν σε διάφορα μαγαζιά κτλ. Σαν εργαζόμενος. Mm-hmm. Για πες μου, για σένα η αγάπη για την βελτίωση και το σέρβις σε μια μοτοσυκλέτα ή για τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, τι θα πρέπει να προσέχει κάποιος που έχει μια μοτοσυκλέτα στο σέρβις του? Είναι μια τεράστια συζήτηση αυτή, δεν μπορούμε να την κάνουμε σε αυτό το επίπεδο. Το πρώτο στη μοτοσυκλέτα είναι η ασφάλεια. Mm-hmm. Αυτό που παροτρύνω εγώ τον κόσμο είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, πρώτα έχουμε μια ασφαλή μοτοσυκλέτα, μετά έχουμε μια βελτιωμένη μοτοσυκλέτα. Ωραίο αυτό. Άρα δηλαδή το σημαντικότερο απ' όλα είναι τελικά ότι σε ένα συνεργείο πρέπει να αναζητάς να γίνεται ένα σωστό σέρβις που να γίνεται ασφάλεια. Ένας συχνός τεχνικός έλεγχος. Ναι. Ακόμα και σε καινούργια μοντέλα, ένας συχνός τεχνικός έλεγχος. Και από εκεί και πέρα μπορούμε, εφόσον έχουμε μια σωστή μοτοσυκλέτα, μπορούμε να μιλήσουμε για το οτιδήποτε είδους βελτίωση. Είμαι αναβάτης track day. Δεν είμαι αγωνιζόμενος. Mm-hmm. Έχω κάνει τεχνική υποστήριξη σε αγωνιζόμενους σε κάποιους αγώνες κτλ. Ακολουθούμε πολλά track days στην πίστα των Μεγάρων και των Σερών. Με προτίμηση προς το Σερών, γιατί τα Μέγαρα, όπως πολλά παιδιά που έχουν πάει και ξέρουν, είναι λίγο επίοικος απαράδεκτα, αλλά είναι κοντά μας και δεν έχουμε άλλη επιλογή, κακός ναι μεν. Το κατάστημα εξειδικεύεται σε μοτοσυκλέτες οι οποίες είναι για πίστα και θα σου πω συγκεκριμένα πράγματα γι' αυτό. Όταν αυτός που φτιάχνει μια μοτοσυκλέτα, που συντηρεί μια μοτοσυκλέτα, έχει αγάπη για τον dragster, ναι, η κλίση του θα πάει κατευθείαν προς τα εκεί. Όταν έχει μια αγάπη για την πίστα, η κλίση θα πάει προς τα εκεί. Επειδή εγώ λοιπόν μ' αρέσει περισσότερο η πίστα σε σχέση με τον dragster, η κλίση μου έχει πάει προς τα εκεί. Προσπαθούμε να στηρίζουμε όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα. Περισσότερο τα μικρά, γιατί είναι το μέλλον, αλλά και τα μεγάλα πρέπει κάπου να ξεσπάνε. Ναι. Από το να ξεσπάνε στον δρόμο, προτιμώ να ξεσπάνε στην πίστα, όπου η ασφάλεια είναι πολύ μεγαλύτερη. Υπάρχει πρόβλημα με αυτόν τον τομέα της πίστας. Όπως έχουμε δει και με τις συμμετοχές και την προσέλευση του κόσμου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο είναι το δικό μας πρωτάθλημα ταχύτητας, δηλαδή μοτοσυκλέτας, το ελληνικό MotoGP, φαντάσου, καμία σχέση. Ναι. Μειώνονται συνεχώς οι συμμετοχές, δεν βοηθάνε ανθρώποι, δεν έχουμε προσέλευση κόσμου, δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Καλώς ή κακώς αυτός ο θεσμός θα σβήσει κάποια στιγμή. Και αυτό είναι πολύ άσχημο, πολύ λυπηρό βασικά. Αρχικά έχουμε πρόβλημα με την υποδομή στο αγωνιστικό κομμάτι. Δεν έχουμε πίστες. Δεν έχουμε αγωγή στα παιδιά. Ναι, πώς θα πάει ο κάθε ένας χορηγός να δώσει τα ωραία του λεφτά χωρίς να φανεί πουθενά? Ας αφήσουμε, νομίζω τα μηνύματα ήταν ξεκάθαρα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το χώρο νομίζω ότι τα γνωρίζουν. Πρέπει να προσπαθήσουν παραπάνω, πρέπει να αγαπήσουν περισσότερο όλη αυτή τη φάση και νομίζω ότι ο καθένας πιστεύω ότι όλα αυτά θα να κάνει αυτό που πρέπει για να πάει καλύτερα ο χώρος. Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα θέλεις να περάσεις στους νέους ανθρώπους, στα νέα παιδιά, για να γίνει καλύτερα ο χώρος και να αλλάξουν όλα αυτά? Λοιπόν, ποιο είναι αυτό που θα ήθελα να περάσω, που εγώ π.χ. δεν το είχα σαν πιτσιρικάς. Είναι πολύ πιο ωραίο να μοστράρεις ένα ακριβό κράνος παρά ένα ακριβό μηχανάκι. Ωραία. Άρα το κράνος είναι μαγιά. Φυσικά και είναι. Μπράβο. Και στην ουσία είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που μας λέει ο Γιώργος, είναι να επενδύσουμε σε ένα πολύ καλό κράνος παρά να επενδύουμε στο πώς θα είναι λεζάντα η μηχανή μας, που έτσι κι αλλιώς αυτό δεν σημαίνει, δεν μας εξασφαλίζει την ασφάλειά μας. Σωστά. Σίγουρα. Πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε.